γκολ στην Ευρώπη δεν είχες βάλει. Έβαλες. Για πες. Γκολ δεν είχα βάλει στο πρωτάθλημα. Τρία έχεις. Για φέτος. Ωραία, ναι. Πολύ χαρούμενος. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας, πω την αλήθεια, το βαλαγό. Κερδίσαμε, γυρίσαμε την κατάσταση. Στο πρώτο μήνα δεν ήμασταν καλοί. Γυρίσαμε την κατάσταση, το μιλήσαμε μέσα στα αποδυτήρια και το γυρίσαμε. Πώς είναι να σου πω από τις δύο ευκαιρίες που έπρεπε να βάλεις το γκολ τελικά, έβαλες την τρίτη που δεν έπρεπε να βάλεις το γκολ. Ναι, αλήθεια είναι ότι σήμερα πρέπει να κάνω χατρίκ, αλλά 4 τσαφ μαζί. Ελπίζω η UEFA να μας βοηθήσει να μετρήσει και κανένα για μας, γιατί φτάνει αυτό. Πάμε λίγο στα σοβαρά. Η ομάδα όχι μόνο είναι σε εξαιρετική κατάσταση και κερδίζει συνεχώς, αλλά έχει και ένα απίστευτο μέταλλο γιατί κερδίζει με ανατροπές συνέχεια. Ειδικά στην Ευρώπη έχουμε κάνει πολλές. Από πού βγαίνει αυτό? Η αλήθεια είναι ότι δουλέψαμε πάνω σε όλα τα κομμάτια από την αρχή της σεζόν, ειδικά σε αυτό το κομμάτι της νοοτροπίας, του mentality που λέει και ο προπονητής. Πιστεύουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο και πιστεύω φαίνεται στο γήπεδο και έτσι γυρνάνε και τα παιχνίδια με τη σωστή νοοτροπία. Έχει ταβάνει αυτή η ομάδα? Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν έχει ταβάνει. Πουσάρουμε όσο μπορούμε τους εαυτούς μας, στην προπόνηση, στους αγώνες και πιστεύω ότι τα αποτέλεσματα έρχονται. Και πολλής λόγος γίνεται, για να κλείσουμε την κουβέντα μας με αυτό το rotation. Η ομάδα έχει γύρω στους 23 ενεργούς ποδοσφαιριστές, το οποίο είναι ίσως και πρωτοφανές φαινόμενο. Είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα να το κάνει. Αλλά όχι απλά η λειτουργεί, φαίνεται να έχει εξελιχθεί και σε ένα όπλο. Όποιος μπαίνει μέσα στο γήπεδο είναι εξαιρετικός. Εσείς πώς το βιώνετε όλο αυτό? Η αλήθεια είναι ότι αυτό ήρθε μέσα από τη δουλειά. Πιστεύω ότι ο κάθε παίκτης που βρίσκεται εδώ πέρα, είτε έχει παίξει λίγο είτε έχει πολύ, είναι διψασμένος για τα παιχνίδια. Διψάει για την νίκη. Δουλεύει καθημερινά στην προπόνηση. Αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα, ότι ο καθένας από όλους τους ποδοσφαιριστές δουλεύει στο 100%. Αρπάζουν τις ευκαιρίες όλα τα παιδιά. Δεν έχουμε, πιστεύω, κάποιον που υστερεί. Όποιος μπαίνει, βοηθάει, δίνει το κάτι παραπάνω και φαίνεται καθημερινά στο παιχνίδι.